Το 1 εκατομμύριο φτάνει μέχρι στιγμής ο αριθμός των πολιτών που έχουν υποβάλει αίτηση για να συμπεριληφθούν στις λίστες με τους δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης, ξεπερνώντας τον συνολικό αριθμό που είχε αιτηθεί πέρυσι για την ίδια διαδικασία. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το αργότερο μέχρι το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου θα έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η τρίτη δόση του επιδόματος. Αναφορικά τώρα με την πορεία που καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στον ομό Λάρισας είναι πτωτική, με το πετρέλαιο θέρμανσης να κυμαίνεται στα πρατήρια κατά μέσο όρο στα 85 λεπτά το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ το λίτρο και την αμόλυβδη στο 1 ευρώ και 30 λεπτά. Σήμερα είμαστε στο 1,30, 1,40 σε όλη την ελληνική επικράτεια, εκτός βέβαια από την νησιωτική Ελλάδα. Λοιπόν, το πετρέλαιο έχει θεματική πτώση, στα περισσότερα πρατήρια είναι κάτω από το 1 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης κινείται με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Θα λέγαμε όμως ότι θα μπορούσαμε να είναι και καλύτεροι. Η κυρία Παπαδοπούλου σημείωσε ωστόσο ότι ευελπιστεί για την επόμενη χρονιά οι τιμές των υγρών καυσίμων να κινηθούν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Βλέπω 0,90 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης του χρόνου, στα 0,50 με 0,45 η θέρμανση για όλους τους Έλληνες και στο 1,2 θα κάτσει κάπου η βενζίνη, θα σταματήσει δηλαδή η τιμή της.